Γεια σας φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στη σημερινή 33η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας. Σήμερα μια ημέρα σταθμός λόγω της επισκέψεως του Αμερικανού Προέδρου, απερχομένου βεβαίως, αλλά Προέδρου Ομπάμα στη χώρα μας. Και γι' αυτό μάλιστα επέλεξα και τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Μάλιστα ο σκηνοθέτης πριν από λίγο μου είπε γιατί μου λέει θα είναι σαν να σε κοιτάνε. Εντάξει, αυτό είναι ένας τρόπο χιούμορ. Αλλά φίλοι και φίλες, σήμερα η μέρα δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Και δεν ξεκίνησε επειδή οι Τούρκοι μας τίμησαν με παραβιάσεις. βεβαίω καλά τα ακούσατε. Και σήμερα είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά και από αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου στην περιοχή του Αιγαίου. Οι Τούρκοι, βλέπετε, πέρασαν και εκείνοι το δικό τους μήνυμα, συμφώνως με τον συνήθι τρόπο. Αλλά θα σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι, όπως έγραψε και ο φίλος μου και συνάδελφος Λεωνίδας Μπλαβέρης στα παραπολιτικά, το προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force One, παρότι ζητήθηκε να το συνοδεύσουν ελληνικά μαχητικά τιμή σένεχεν, με ευγένεια το απέρριψαν για λόγους ασφαλείας. Το δεύτερο είναι ότι Εντάξει, το χαλί δεν στρώθηκε ακριβώ εκεί που θέλαμε. Βάλαμε και μία παράκαμψη για να φτάσει. Το τρίτο όμω είναι το πιο σημαντικό. Όσοι είδατε σήμερα στην τηλεόραση την στάση του σώματο του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη στιγμή που ο φιλοξενούμενό του, ο Αμερικανό Πρόεδρο, και δεν έχει σημασία αν είναι Αμερικανό, Φιλανδό ή οποιοδήποτε άλλο, είναι ένα Πρόεδρο. Η στάση του σώματο και εκείνε τι οποίε πραγματοποίησε και δεν το ρολόι του, συμπεριφερόταν αμήχανα, έδειξαν, έδειξαν μία και αποκάλυψαν μία μορφής αγένεια. Ψηφισμένη αγένεια, βεβαίως. Γιατί όταν έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Πλανητάρχης, ο Κυβερνήτης της Υπερδυνάμεως, και έρχεται αυτή τη στιγμή σε μια χώρα η οποία είναι πεσμένη, είναι μια χώρα η οποία ασθμένει. Και έρχεται με ειλικρινού γεωπολιτικού σκοπού. Ειλικρινεί γεωπολιτικού σκοπού. Να βοηθήσει στην ανόρθωσή τη. Να βρει το γεωπολιτικό τη κουράγιο. Να βρει την δύναμη την γεωστρατηγική. Ούτω ώστε σε περίπτωση κατά την οποία ο εξανατολών γείτον και προαιώνιο εχθρό ο Τούρκος, είτε Οθωμανός, είτε και Μαλιστής, είτε νέο Οθωμανός, ο οποίος επιβουλεύεται την κυριαρχία της χώρας και ακόμα και σήμερα δείχνει ότι θέλει να προκαλέσει προβλήματα. Έρχεται να σου προσφέρει βοήθεια, η οποία είναι πολιτική, η οποία είναι διπλωματική, η οποία είναι και στρατιωτική, όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Και συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο τότε μάλλον για όλους εκείνους οι οποίοι τον ψήφισαν και ουσιαστικό δεν κάνω πολιτικό σχόλιο, και ουσιαστικό στέκονται δίπλα του, ας τον συμβουλέψουν όσο είναι ακόμα καιρός, όσο είναι ακόμα καιρός και βρίσκεται το πρόεδρος ο Αμερικανός στην Αθήνα, να μην δημιουργούνται τέτοια μικρά δυσάριστα επεισόδια, διότι είναι με ένα ο επόμενος θα αναλάβει στις 17 Ιανουαρίου και πρέπει, αν μη τι άλλο, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία να προσέχουμε πάρα πολύ καλά το τι λέμε, το τι πράττουμε και κυρίως πώς το εκφράζουμε. Φίλοι και φίλες που μας ακούτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky θα το λέω και θα το ξαναλέω και ευχαριστούμε τον σταθμό. Σήμερα η χώρα μας ουσιαστικώς καλείται, το σήμερα δεν έχει σχέση με τη σημερινή ημέρα, έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον. Καλείται να διαπραγματευτεί, να επαναδιατάξει τις σχέσεις της με την μοναδική υπερδύναμη. Πριν από μερικές μέρες, χάρη στις ενέργειες που έκαναν οι προηγούμενοι αρχηγοί ΓΕΘΑ, οι οποίοι συμβούλεψαν τους τότε προηγούμενους Υπουργούς Εθνικής Αμήνης, είχαμε την άφηξη των πρώτων τριών Σινούκ μεταχειρισμένων CH-47 από τα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Συνολικά θα παραλάβουμε 15 τέτοια ελικόπτερα με πάρα πολύ μικρό τίμημα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η υπερδύναμη μπορεί να καλύψει αυτό το χάσμα στους εξοπλισμούς που μας χωρίζουν από την Τουρκία προνομιακώς και να μας δώσει τη δυνατότητα με ελάχιστα χρήματα, γιατί έχουμε όλοι είναι γνωστό και κατανοητό οικονομικό πρόβλημα σοβαρό, να γεμίσουμε κάπως τα σημεία, τα κενά εκείνα στην αμυντική μας μηχανή. Και από ό,τι λέγεται, θα ακολουθήσουν και άλλα οπλικά συστήματα. Συζητάμε και για επιθετικά ελικόπτερα Apache διαφόρων τύπων. Αναφέρομαι στα Longbow, σε αυτό το οποίο κατέπεσε κατά τη διάρκεια ενός επικίνδυνου ελιγμού πρι, λίγο πριν από την άσκηση την VIP Day στον Παρμενίωνα. Υπάρχουν τα αντιτορπιλικά κατευθυνωμένων βλημάτων, τα Arleigh Berg. Υπάρχουν μελαρέ, υπάρχουν ένα σωρό συστήματα. Δεν είναι τη παρούσα να αναφερθούμε σε αυτά. Έρχεται λοιπόν η υπερδύναμη και προσπαθεί να μα δώσει τη δυνατότητα να καλύψουμε, επαναλαμβάνω, κενά στην άμυνα. Παράλληλα, έχουμε μια νέα κατάσταση. Γιατί όλοι αναρωτιέστε, ο Τραμπ μαζί με τον Ομπάμα, όπου εδώ εικονίζονται πίσω μου στην πρόσφατη πρό δύο ημερών συζή, συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή αντί της χώρας μας. Εδώ λοιπόν η απάντηση δεν είναι απλή, ούτε και τελείως ξεκάθαρη. Είναι η γεωστρατηγική μας θέση εκείνη σε συνδυασμό με την τουρκική αλαζονική αναθεωρητική στάση και συμπεριφορά, η οποία αναγκάζει, εξαναγκάζει την υπερδύναμη να μα δει με το μάτι τη γεωγραφία και των θικό τη εθνικών συμφερόντων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και ο Αλάχνα έχει καλά τον Ερντογάν, επειδή είναι σαφέ ότι η Τουρκία ακολουθεί πλέον δική τη πολιτική, η οποία θα δείξει πάρα, πάρα πολλά στο επόμενο διάστημα, οφείλω να σα πω ότι από τι Αμερικανικέ εκλογέ και μέχρι τι 17 Ιανουαρίου, εγώ θα το επιμικίνω το διάστημα, θα βάλω και το Μάρτιο μέσα, είναι μια περίοδος κατά την οποία η Τουρκία μπορεί να πράξει πολλά αφαίρετα. Η αλήθεια είναι, φίλοι και φίλες, ότι η διακυβέρνηση Ομπάμα χρεώνεται με την πολιτική κατευνασμού της Αγγύρας. Η πολιτική Ομπάμα των Δημοκρατικών, η οποία έχει ως προμετωπίδα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η πολιτική Τραμπ προάγεται εθνικά συμφέροντα, και εγώ πρέπει να σας πω ότι επανειλημμένος από το βήμα αυτό, αλλά και αρθογραφώντας, έχω υποστηρίξει ότι αν πρέπει να ιεραρχήσουμε αυτά τα δύο, πρώτα ιεραρχούμε τα εθνικά συμφέροντα και μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα εργαλειοποιούνται από τις μεγάλες δυνάμεις σε βάρος μας. Και για να μην παρεξηγούμαστε όταν μιλάμε, και θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα μέσω της τηλεοράσεως, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα που εργαλειοποιούνται, είναι αυτό ακριβώ το οποίο πράττουν οι Οθωμανοί, οι νέοι Οθωμανοί, όταν θέλουν να ποδηγετήσουν όλου του Σουνίτε μουσουλμάνους στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαιτέρω αυτού οι οποίοι διαβιούν στην Ελλάδα. Και πρέπει να ξέρετε ότι με τη μηχανή που έχουμε κατασκευάσει παραγωγή πολιτογραφήσεως νέων προσώπων, αυτοί που θα έχουν δικαίωμα ψύχου αύριο, και όπω θα δούμε και στη συνέχεια, δεν υπάρχει περίπτωση αφομοιώσεω παρά ελαχίστη στου χίλιου ίσω ένα να αφομοιωθεί. Η υπόλοιπη προσωπική μου εκτίμηση και παίρνω πάνω με αυτό που λέω. Η ιστορία θα αποδείξει ποιο έχει δικαίω και ποιο έχει άδικο. Και υπό αυτό ακριβώ το πρίσμα, στην πορεία του χρόνου, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι μια γιγαντιμένη Τουρκία, γιγαντι, γιγαντιαία, γιγαντωμένη Τουρκία, η οποία θα έρχεται και θα επιβάλλει τη θέλησή τη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπω κάνει ήδη στη Βουλγαρία. Όπω κάνει και στην Αλβανία, που θα αναφερθούμε και σε αυτήν στη συνέχεια. Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι, Τραμπ, τι γίνεται, και έχουμε να κάνουμε με τα περίφημα φλιναφήματα. Φλιναφήματα. Βλακίε εν ολίγης. Από τον Φλιν, τον ε, απόστρατο αντιστράτηγο πρώην διοικητή τη DIA, Defense Intelligence Agency, διευθυντή, συγγνώμη, ο οποίο, όπω απεκαλύφθη, ο άνθρωπο έχει ειδική οικονομική σχέση και δεσμού με εταιρείε οι οποίε αποτελούν το μακρύ χέρι τη Τουρκία. Και αυτό ο άνθρωπο φρόντισε να κάνει κάποιε απαράδεκτες δηλώσει, μάλιστα ευτυχώ που τι έκανε νωρί-νωρί. Μάλιστα, ο φίλο μου Ιπποκράτη, τον χαιρετίζω, λέει. Τον έκαψαν οι Τούρκοι προφανώς για να καλύψουν κάποιον άλλον. Αυτό είναι μια σωστή, ορθή υπόθεση. Αλλά επί τη ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένο τύπο, ο οποίο έλεγε ότι πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να αλλάξουν τη γεωστρατηγική του και θα πρέπει η κυβέρνηση Ομπάμα, η επερχόμενη, να δει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο μέσα από την οπτική τη Τουρκία, ε, αυτό πάει πολύ. Και αν υπάρχει όπω ξέρετε ένα λόμπι το οποίο έχει το πάνω χέρι μεταξύ των υπολείπων στην Ουάσιγκτον, είναι αυτόν που παρικούν την Ιερουσαλήμ. Αναφέρομαι στο Εβραϊκό Λόμπι. Σε άρθρο το οποίο έχω δημοσιεύσει στο defensepavlapoint.gr που αναφέρεται στον Τραμπ, στην Τουρκία και στη γεωγραφία και στα φρυναφήματα, μπορείτε και τώρα να μπείτε και να το δείτε, επεξηγώ ακριβώς και αναλύω τι ακριβώς ε, θα γίνει με όλες αυτές τις αναφορές. Θέλω από αυτό το βήμα να σας, όχι καθησυχάσω, δεν υπάρχει θέμα καθησυχασμού ή εφησυχασμού, αλλά να σε επιστήσω την προσοχή ότι η υπερδύναμης δεν λειτουργεί με δηλώσεις. Πριν από μερικά χρόνια, ο Ομπάμα το 2009 είχε επισκεφθεί την Τουρκία. Μάλιστα στην Τουρκία εκείνη, την οποία την θεωρούσαν ως την ΜΕΚΑ τη δημοκρατία για του μουσουλμάνους. Κάπου διάβαζε ότι το 2008, όταν έμαθαν οι Τούρκοι ότι επανεξελέγει ο Ομπάμα, στον οποίο είχαν στηρίξει πάρα πολλά, οι Τούρκοι του ΑΚΠΑΡΤΗ, έτσι. Είχαν στηρίξει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτού, πάνω σε εκείνον, σε ένα λέει χωριό έσφαξαν 44 πρόβατα, γιατί ήταν ο 44ος πρόεδρος. Αυτά λοιπόν τα 44 πρόβατα τώρα δεν σφάγησαν, δεν έσφαξαν 45, παρότι ο Τραμπ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Συμβούλου, το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσον θα μείνει συμβούλο το και για πόσο χρονικό διάστημα ακόμα, δεν συνέβη το ίδιο, διότι ο Τραμπ έχει πάρει πολύ σαφείς αντιμουσουλμανικές θέσεις. Ο Τραμπ, για να καταλάβετε Πόσο φίλο μπορεί να γίνει με την Τουρκία για εσά που θεωρείτε ότι υπάρχει το ανθρώπινο συνέστημα, έχει δύο στοιχεία τα οποία, πώ να σα το πω λίγο, τον διαφοροποιούν στρατηγικά αλλά και οικογενειακώ. Γιατί ναι, η κόρη του Ιβάνκα, θυμάμαι να κάνει έτσι το όνομά τη, ε, μίλησε, μίλησε, και είπε ότι έχετε χαιρετισμού από την κόρη μου, αλλά ο σύζυγό τη είναι εβραϊκή καταγωγή επιχειρηματία. Και η πρώτη δύναμη η οποία αναφέρθηκε στον Τραμ λέγοντα. Ότι είναι ειλικρινή μα φίλο, ήταν ο Νετανιάχου ο πρωθυπουργό του Ισραήλ. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, ο οποίο οφείλει πολλά υπόλοιπα ακόμα στον Ομπάμα, ο Ομπάμα έκανε τα πάντα για να μην επανεκλεγεί ο Νετανιάχου στι εκλογέ του 2016 στην αρχή. Και πρέπει να σα πω ότι αν είχαμε άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, η θέση τη χώρα μα μόνο σε εκείνου οι οποίοι τα βλέπουν όλα σε μια μεγάλη παγκοσμιοποιημένη οικογένεια, θα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και ανησυχητική, μην πω και επισφαλή. Όμω είσαι εκ των συμβούλων του, 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 προέδρου, του, νέου προέδρου Τραμπ, δεν είναι εκείνο ο συμπαθή πολιτικό που ανάλαβε προσωπάρχη που η μητέρα του κατάγεται από το πλωμάρι. Αυτοί έχουν αμερικανική εθνική συνείδηση. Όπω αμερικανική εθνική συνείδηση έχει ο Ναύαρχο Σταυρίδη, ο πρώην διοικητή του ΝΑΤΟ. Αυτά να τα λέμε. Ένα άλλο όμω σύμβουλο, ο Παπαδόπουλο, είναι εκείνο ο οποίο πρωτοστάτησε, βοήθησε και είχε ενεργή Θέση και στάση στο θέμα το στρατηγική σημασία, το κεφαλαιόδου σημασία μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, Ισραήλ, Αίγυπτο κλπ. μέσω τη Κύπρου και τη Κρήτη, τη Ελλάδο δηλαδή, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί κρύβεται το διακύβευμα. Γιατί λοιπόν ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο, διότι βιάζεται. Ξέρει ότι στη δική του γεωπολιτική κλεψίδρα υπάρχει μια τεραστία από την οποία ο γεωπολιτικό χρόνο. Τρέχει. ρέει. και ήδη οι Κούρδοι προελάβουν και στη Ράκα και στη Μοσούλη. Ο εφιάλτης είναι να δει δύο κουρδικές σημαίες στη Μοσούλη και στη Ράκα. Συνεπώς, ας περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις και μετά ας λάβουμε μέτρα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα κύριε Σκηνοθέτα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όχημα. Είναι, του... είναι από το Mad Max της Μέσης Ανατολής. Αστειεύομαι. Είναι κουρδική κατασκευή, γι' αυτό και είναι και η σημαία. Κοιτάξτε τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Η ιδιοκατασκευή ένα τεθωρακισμένο οχήμα, όχημα μάχη. Δεν κατηγοριοποιείται. Απλώ είναι η, ιδιο, η ιδιοκατασκευή. Και επίση βλέπετε και τη σημαία του YPG. Τι είναι λοιπόν αυτό. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουν οι Κούρδοι, οι οποίοι δεν εξοπλίζονται με βαρέα όπλα. Ακόμη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η διακυβέρνηση, Ομπάμ, η διακυβέρνηση Τραμπ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν θα εκπλαγώ αν για παράδειγμα τα σπάσουν εντελώς στα θέματα των συμφερόντων επί της ε, Συρίας οι Αμερικανοί με τους Τούρκους. Πληθαίνουν οι φωνές, αρκετά πια με την Τουρκία. Μεγαλώνουν οι αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να μας εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, φίλοι και φίλες, είναι ο καιρός για τη χώρα μας, στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη, αναφέρομαι στον αρχηγό Γεθά και του δίνουμε συγχαρητήρια από αυτό το βήμα, διότι έχουν κάνει πάρα πολλά σοβαρά καθετικά πράγματα επ' αυτού. Να δείξουμε στο χάρτη με το δάχτυλό μα, το ελληνικό μα δάχτυλο, την Σούδα. Και όχι μόνο αυτό. Να δείξουμε και την Κύπρο. Και να θυμίσουμε πάλι. Είμαστε κατά τη επιλύσεω του Κυπριακού με του όρου που θέτει η Τουρκία. Ο χρόνο, ο συγχρονισμό, δεν μα ευνοεί. Αφήστε να περάσει κι άλλο χρόνο. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, εάν θέλουμε να επιστρέψουμε στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, δεν θα γίνει η επιστροφή μα ω ελληνισμό, ω ισχυρό ελληνισμό, με τους όρου που θα μα υπαγορεύσει η Άγκυρα. Αυτά είναι τελειωμένα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε άλλε λύσει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, γιατί όχι, να δούμε και την Κύπρο. Σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ, σε ένα ΝΑΤΟ τη Ανατολική Μεσογείου, παρακαλώ. Και την Αίγυπτο, βεβαίω, θα βάλουμε μέσα. Και την Ιορδανία, θα βάλουμε μέσα. Αυτέ είναι οι στρατηγικέ οι οποίε θα μα δώσουν πλέον έκτημα στα χρόνια τα οποία θα έλθουν. Εδώ πρέπει να δούμε τα μάτια, όχι με τη γεωπολιτική τη Τουρκία, που έλεγε ο Φλίν, αλλά να δούμε τα μάτια με τα μάτια τη εθνική γεωστρατηγική. Αυτή η οποία πρέπει να ασκηθεί με κατάλληλα μέσα. Άρα να ετηθούμε τι θέλουμε για να την υλοποιήσουμε. Αεροπλάνα θα είναι. Αντιτροπηλικά θα είναι. Άρματα θα είναι. Πυρομαχικά. Άλλου είδου μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οπλισμένα και μη. Να το δούμε. Και αυτό είναι στο πλαίσιο τη ισχύω. Αυτό μα ενδιαφέρει. Προ αυτή την πλευρά πρέπει να μετακινηθούμε και να θυμίσω πρέπει να εξυγχρονιστούν τα F-16 κάθε μήνας που περνάει βαίνει σε βάρος μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα και ας μην αποφασίσουμε διαδικαστικός γραφειοκρατικός να κάνουμε. Αυτό είναι υπερεθνικό και διακυβερνητικό ζήτημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μετά σταυρωμένοι. Κινδυνεύουμε. Τι γίνεται λοιπόν στη Συρία. Στη Συρία συμβαίνει το, το, το εξή Διάβαζα ότι υπάρχει λέει απαγόρευση από του ε, Σύρου και από του Ρώσου για, για την πτήση τουρκικών αεροσκαφών. Μακροϊδευόμαστε, Μα φίλοι και φιλέ. Η τουρκική αεροπορία και χθε και προχθέ βομβάδιζε την περιοχή τη Αλμπάμπ. Ποιο του επιτρέπει να κάνουν βομβαρδισμού, Οι Αμερικανοί και κυρίω οι Ρώσοι. Αν οι Ρώσοι είχαν ενεργοποιήσει αντιεροπορικά, τα αεροπορικά τα S400, κανένα τουρκικό αεροσκάφο δεν θα περνούσε στο Συριακό εναέριο χώρο. Α, μάλιστα. Οι Τούρκοι όμως διαπραγματεύονται με τους Ρώσους την αγορά των S-400. Και μάλιστα όχι απλά την αγορά, την συμπαραγωγή με τουρκική ονομασία και κωδικό αυτού του συστήματος, ούτως ώστε να προστατέψει τις κύριες πόλεις, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, τα κέντρα βιομηχανικά κτλ. Ένα σύστημα αεραμήνης, το οποίο θα είναι Made in Russia. Όμως εδώ, οφείλω να υποβάλλω ένα ερωτορικό ερώτημα. Η Τουρκία δεν έχει παραγγείλει συνολικά 30 F-35. Μάλιστα. Και έχει μάλιστα εξυγχρονίσει και 160-170 περίπου F-16. Ωραία. Αν αγοράσει ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο σύστημα, όπως είναι το S-400 ή μια παραλλαγή του, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, λέω, ούτω ώστε να υπάρχει πρόσβαση αυτών των συστημάτων, όπω και εμεί το είδαμε στα S300 στην Κρήτη που έχουμε, ούτω ώστε αυτά τα συστήματα να διαλειτουργούν. Interoperability λέγεται αυτό. Η αυτή η διαλειτουργικότητα δεν θα πρέπει να είναι αρμονική. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι θα ζητηθεί ας πούμε και πρόσβαση στους πηγαίους κωδικούς των F-35. Τι θέλω να καταλήξω, να μην σας κουράζω. Είναι πάρα πολύ πιθανόν αν η κατάσταση αυτή συνεχίσει ω έχει, τη διαπραγματεύσεω μεταξύ Τουρκία και Ρωσία σε οπλικά συστήματα, να έρθει ένα αμερικανικό mail, όχι τηλέφωνο, ένα mail θα πάρω. Και θα λέει ότι ειδικά για το F35, ε, επειδή έχετε υπογράψει και μια σύμβαση για τη μη μεταφορά δεδομένων και επειδή γνωρίζουν οι Αμερικανοί ότι οι Τούρκοι επανειλημμένω, συνέλαβαν μάλιστα και σα είχα πει και πριν από μερικού μήνε και κάποιου πράκτορε στην Αμερική οι οποίοι τι είχαν κάνει μαζί με Αμερικανού συνεργάτε του, πηγαίνανε και αγόραζαν υπέκλεπταν σχέδια, τα οποία στη συνέχεια τα πήγαιναν στην Τουρκία και εκεί αντέγραφαν αμερικανικά οπλικά συστήματα στο μέτρο του δυνατού. Φαντάζεστε αυτό να γίνει και να έχει ω θύμα την ασφάλεια του F-35. Την ασφάλεια σε εισαγωγικά. Φαντάζεστε ότι τότε σε αυτή την περίπτωση οι Αμερικανοί όχι μόνο δεν θα παραδώσουν τα F-35 αλλά θα του κρατήσουν και την προκαταβολή που έχουν δώσει. Αυτό είναι ένα ωραίο, μια ωραία σκέψη, πάντα αν τη του λόγου, έτσι, την οποία σα την καταθέτω για αυτά τα σενάρια τα οποία θα δούμε στο επόμενο μέρο, στο επόμενο χρονικό διάστημα να παίζουν. Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι 5 με 6 Δεκεμβρίου θα πάει ο Γιλτηρίμα, ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία, να δει τον πρόεδρο Πούτιν. Να συζητήσουν επ' αυτόν. Και επίση, οφείλω να σα πω ότι γελάω με τη δήλωση Τσαβούσοχλου, του Υπουργού Εξωτερικών τον φίλων μα των τούρκον, ε, Τούρκων, των Νεοθωμανών. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι εδώ πια δεν πάει άλλο. Τότε θα δωρώ τι. Δεν μπορείτε να μα εμπέζετε. Πείτε μα αν μα θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μία αποκάλυψη. Σήμερα επιβεβαιώθηκε η συνεργασία μεταξύ του Ερντογάν και των εθνικιστών γκρίζων λύκων του Μπαχτσελή. Βρήκε ο σκύλος στη γενιά του, λέει. Περί σκύλου πρόκειται, έτσι. Αυτή είναι ακριβώς την περίοδο, δηλαδή συγκροτείται απέναντι ένα μέτωπο, το οποίο είναι αμυγός σοβινιστικό. Αυτή είναι η έκφραση. Είναι σοβινιστικό, ισλαμιστικό, ε, πολύ επιθετικό. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς πρόκειται περί τούτου, εγώ οφείλω να σας πω το εξής, ότι η κοινή πλέον δέσμευσή τους, όπως καταγράφηκε σε δηλώσεις τους, είναι η αναχέτηση των επιδιώξεων, λέει, του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και στα, στη Θράκη, στο Αιγαίο. Τι λένε οι άνθρωποι. Και αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, εμείς τους έχουμε ακόμη, ακόμη εδώ το πολιτικό μας σύστημα, και τους θεωρεί ως αξιόπιστου εταίρους για να αλλάζουμε στρατηγική και σε αυτό το σημείο. Άντε να βγάλουμε μέσα μας όχι τη μεγάλη ιδέα, τη νέα μεγάλη ιδέα που πρέπει να αναπτύξουμε και να έχει, και να, έχει να κάνει κυρίως με ένα θέμα. Το δόγμα του δεν παραχωρούμε τίποτα και δεν διεκδικούμε τίποτα. Τελειώνει. Έχει, τελ, Έχει περατωθεί. Του κάναμε και μνημόσυνο. Με αυτά που είπαν για τη συνθήκη της Λοζάνης και τα σχετικά και θα πούν και θα ακούσουμε κι άλλα πιο σοβαρά. Είναι καιρό και εμεί να περάσουμε στην αντεπίθεση. Ήμβρο, τένεδο, αυτοδιοίκηση. Να μιλήσουμε ξανά πάλι με τη νέα Αμερικανική διακυβέρνηση για το θέμα τη επεκτάσεω των χωρικών μα υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Έχουν πει οι καζουσμπέλοι απέναντι. Θα το δούμε και αυτό. Επίση, να δούμε την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδο-Κύπρου. Κυριολεκτικό, πρακτικό αποστολή μαχητικών. Για πάμε στο επόμενο. Γιατί οι απέναντί μα έχουν έρθει δίπλα μα. Και δίπλα μα. Μπερίσα Ράμα. Επισόδιο στην Αλβανική Βουλή. Τι συνέβη λοιπόν με αυτού του δύο του κυρίου. Καταρχήν ο Μπερίσα έκανε μια κίνηση η οποία, να το πούμε μπράβο και συγχαρητήρια, ξεσκέπασε το Ράμα και ουσιαστικά αποκάλυψε εντό τη Βουλή ότι εσύ του λέει εκείνο που με την πίεση μια άλλη τρίτη δυνάμεω. Ουσιαστικά ήταν σαν να έλεγε ότι εσύ είσαι υποχείριο τη Αγκύρα. Δεν το είπε ευθέω, το είπε εμέσω. Δεν ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την υπογραφή αποκλειστικής, του καθορισμού των αποκλειστικής, τη αποκλειστική οικονομική ζώνη με μεταξύ Ελλάδο και Αλβανία. Και εγώ αυτό που θέλω να σα πω είναι το εξή, φίλοι και φίλε. Πόσο μεγάλη είναι η διείσδυση των Εωθωμανών στην, Ασβάλη, στην Αλβανία. Τεραστία. Ξέρετε ότι πριν από ένα χρόνο, περίπου όταν είχε πάει ο Ερντογάν, θεμελίωσε το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων στην πόλη Πρέζε. 30 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γράφουν οι σημειώσεις μου. Αναφερόμενο στην κοινή κληρονομιά. Νέο Οθωμανοί, δηλαδή θα γίνουν οι Αλβανοί. Mm. Έτσι αισθάνονται. Να το δούμε μήπως και αυτό σε περιφερειακό επίπεδο και στο εσωτερικό μας. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με αύξηση των Ιωθωμανών στην γειτονιά μα και μάλιστα των προσήλυτων. Να θυμίσουμε στου Αλβανού ότι η πρώτη του θρησκεία ήταν ο Χριστιανισμό και ότι εξισλαμίστηκαν. Να του θυμίσουμε επίση ότι ο πιο ασφαλή γείτονά του είμαστε εμεί και όχι οι Τούρκοι. Όχι οι Οθωμανοί. Ξέρετε ότι οι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Τουρκία και Αλβανία είναι κάπου στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε επίση ότι η Τουρκία έχει αναλάβει την χρηματοδότηση τη του μεγάλου τη νέα Αλβανική Βουλή. Μάλιστα και θέλουν να φτιάξουν και ένα κάστρο στο Αργυρόκαστρο. Να θυμίσουμε τη βάση που έχουν πάρει στο Πασά Λιμάνι, στην Αυλώνα, στο Διράχιο, Όλε αυτέ οι περιοχέ όπου προσπαθούν οι Τούρκοι να τι προσατεριστούν γεωστρατηγικώ. Να θυμίσουμε επίση ότι Προσφάτως ακόμα και οι στολέ τη αλβανική αστυνομία ράφτηκαν κατ' εικόνα και των τουρκικών. Να του θυμίσουμε επίση ότι η υπομονή μα έχει όρια. Μάλιστα. Φίλοι και φίλε, η κατάσταση στην περιοχή μα όσο πάει και συνεφιάζει. Και εμεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την καταιγίδα. Μπορεί να ξεσπάσει ανα πάσα στιγμή, όσο στην Αμερική υπάρχει ακόμα αυτή η περίεργη η πολύ δύσκολη, δεν είναι δυσίωνη, αλλά δύσκολη και δύσοσμη περίοδος, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Και πού θα βρούμε τρόπο για να πατήσουμε, Τυρώντας τις παραδόσεις και την ιστορία μας. Ξέρετε τι είναι αυτό πίσω μου. Μια εικόνα από τον παιδοσφαιρικό αγώνα των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Σκοτίας. Οι Άγγλοι έχουν τέτοιες ομάδες, όπως ξέρετε και Βορείου Ιρλανδίας και Ουαλίας. Αυτή η εικόνα είναι στις 11 Νοεμβρίου για να τιμήσουν ακριβώς την υπογραφή στην Κομπιένη της λήξεως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όλοι εκεί μαζί με τους στρατιωτικούς αποδίδουν τιμή στους πεσόντες. Και είναι στο γήπεδο. Να τολμήσουμε να κάνουμε εμείς το ίδιο σε ένα γήπεδο για το Μαραθώνα ή τη Σαλαμίνα ή τις Πλατεές. Πού είναι η τη σαλαμινα η τις που ειναι η δικη μας η συμμετοχή σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο Εμεί δεν ανήκουμε στου νικητέ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη μάχη του Σκράντι Λέντεν, του Λίντι Λέγγεν, δεν τζακίσαμε του Βουλγάρου. Εμεί δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι δικαιούμασταν. Και χάρη σε αυτή τη νίκη και, και όσε πετύχαμε, μπορέσαμε μετά και διεκδικήσαμε στη Μικρά Ασία, εδάφη και στην Ανατολική Θράκη. Άρα λοιπόν, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα μα έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα κληθεί πολύ πολύ σύντομα να αποδείξει ποιων προγόνων είμαστε. Και είμαστε των ανδρίων προγόνων. Και είμαστε των προγόνων εκείνων οι οποίοι ήταν και φιλοπάτριδες και ήταν και άντρε οι οποίοι ήξεραν να θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή του. Φίλοι και φίλε, οι εποχέ που διανύουμε δεν είναι του φραπέ. Οι εποχέ που διανύουμε είναι τη θελήσεω θα νικήσει αυτός που έχει την ισχυρότερη θέληση και την καλύτερη παιδεία. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος παρά μόνο ο Έλληνας. Γι' αυτό σας καλώ να είστε παραδύναμοι τολμητές και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν τις δινείς ευέλπιδες. Και σας περιμένω στην αίθουσα της Αλλός για τα μαθήματα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Σας ευχαριστώ.